Πολλές φορές θα έχετε ακούσει τη φράση ότι το ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει και έχει μπει για τα καλά μέσα του η τεχνολογία. Η τεχνολογία σε όλες τις μορφές έχει βοηθήσει τον άνθρωπο. Πόσο μάλλον τον αθλητή που έχει ξεφύγει πραγματικά τόσο σε θέματα προπονητικής όσο και σε θέματα τακτικής. Γι' αυτόν τον λόγο και υπολογιστές αλλά και πληροφορική έχει μπει για τα καλά πλέον στο παιχνίδι. Δύο εβδομάδες προετοιμασία έχει ήδη συμπληρώσει η ποδοσφαιρική ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Καβάλα με τα GPS του Γιώργου Γουνελά, τα οποία αφορούν οι ποδοσφαιριστές του ΑΟΚ να έχουν καταγράψει ήδη πολλά χιλιόμετρα και σημαντικά επιστημονικά δεδομένα και σίγουρα κάνουν ακόμη πιο ολοκληρωμένη τη συνολική εικόνα των παικτών, βοηθώντας έτσι το προπονητικό επιτελείο να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Τα συγκεκριμένα GPS και το λογισμικό τους δοκιμάστηκαν πρώτα, αξιολογίστηκαν τα δεδομένα τους μετά από 900 αγώνες στη Serie A στην Ιταλία, καταγράφουν έως και 500 δεδομένα το δευτερόλεπτο και περιέχουν για κάθε ποδοσφαιριστή χρήσιμη πληροφόρηση για τα χιλιόμετρα που διένυσε, την ένταση του παιχνιδιού, επιτάχυνση, επιβράδυνση, ταχύτητα, χρόνο παύσης, έντονες ενέργειες αλλά και την κατανάλωση ενέργειας, στάσεις και τη μεταβολική ισχύ. Πώς ακριβώς λειτουργούν τα συγκεκριμένα Polar? Φορώντας τα, οι παίκτες μαζί με ένα Viper που είναι προσαρμοσμένο πάνω στο μπουζάκι στέλνουν όλα τα δεδομένα σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που καταγράφει τα πάντα την ώρα που βρίσκονται πάνω στο χορτάρι. Ένταση, ταχύτητα, επιτάχυνση, βηματισμό, αλλαγή κινήσεων, χτύπους καρδιάς και επίπεδο. Στρες. Κατόπιν τα στοιχεία αυτά επεξεργάζονται από ειδικό team που ασχολείται με την καταγραφή και την ανάλυση των δεδομένων από τις μετρήσεις των ποδοσφαιριστών, έχοντας έτσι σαφή ολοκληρωμένη άποψη για την παρουσία των παικτών σε κάθε αγώνα, ακόμα και με την πιο μικρή λεπτομέρεια. Με βάση τα αποτελέσματα, το προπονητικό επιτελείο μπορεί να δει, για παράδειγμα, κάποιος ποδοσφαιριστής βρίσκεται στα όρια του όσον αφορά τη φυσική κατάσταση και με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν τις πιθανότητες για αποτροπή ελαφρών τραυματισμών που χωρίς το συγκεκριμένο τεχνολογικό σύστημα δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν. 50 δεδομένα καταγράφονται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και μπορεί έτσι ο κάθε προπονητής να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του, οι αθλητές του αν θέλετε, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Η τεχνολογία αυτή έχει έρθει στην Ελλάδα εδώ και ένα χρόνο, από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα από την Ελλάδα που έδωσε τα χέρια με την γνωστή εταιρεία που εφαρμόζει αυτή την τεχνολογία, όμως μην φανταστείτε ότι είναι ο μόνος σε παγκόσμια κλίμακα. Τα ειδικά μπλουζάκια χρησιμοποιούνται ήδη από 14 ομάδες της Premier League στην Αγγλία, αρκετούς μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους και εκτός Αγγλίας όπως η Μπαρτσελόνα, η Γιουβέντους, η Αθλέτικο Μπιλμπάο, η Λεβερκούζεν, η Γκαλατά Σεράι, αλλά και ομάδες για παράδειγμα όπως η Εθνική Ιρλανδίας στο rugby και η Washington Wizards στο NBA.